τις χριστιανικές εντολές, οι οποίες βασίζονται στη γεωγραφική ηθνίαση, ανεξαρτήτως από την προέλευση των προσώπων της Αποστολής, οι μεγάλες συναγωγές της Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκαν τον 16ο αιώνα, συσπήρωσαν ομάδες προσώπων που τα έμενε η κοινή προγραφική τους προέλευση, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. Ακολουθώντας την παράδοση αυτή, οι Εβραίοι που από τις αρχές του 20ου αιώνα εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη προερχόμενοι από την πόλη μοναστήρι, η Μήνωλα όπως λέγεται τώρα, δημιούργησαν τη δική του συναγωγή, για τον λόγο αυτό αποκαλείται συναγωγή μοναστηριωτών.